Ονομάζομαι Λυκογνιώτη Μαρίνα. Είμαι μέλος του δικτύου των ανθρώπων που ακούνε φωνές. Έχω ίδια προσωπική εμπειρία φωνών. Και είμαι και μέλος της ομάδας αυτοβοήθειας από το 2010. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο το οποίο γράψαμε συλλογικά με τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου. Δεν είναι πολύ μεγάλο, θα σας κουράσω μια μισή σελίδα. Λοιπόν, από το 1988 που ξεκίνησε το δίκτυο ακούγοντας φωνές, έχει αποκτήσει τη φήμη ενός καινοτόμου εξέχοντος κινήματος λαϊκής βάσης με επιρροή, που ασκεί ανοιχτά κριτική στην κατεστημένη ψυχιατρική σχέση μεταξύ του κυρίαρχου ειδικού κλινικού επαγγελματία και του παθητικού ασθενούς λήπτη. Αντί αυτού, η τοποθέτηση πρόκληση του Hearing Voices Network, που ορίζεται από τους χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, προασπίζεται την κρυπτοκαθαρίδρια του ειδικού βάση εμπειρίας ως το πιο ξεκάθαρο ρητορικό της μήνυμα. Οι όροι ψυχική αναπηρία και ψυχική νόσος ίσως να μην χωράνε στο λεξιλόγιο μας ώστε να περιγράψουμε αυτό που βιώνουμε ως ψυχική δυσφορία, αν και δεν είναι πάντα τέτοια, και κοινωνικό αποκλεισμό. Και αυτό επειδή το Hearing Voices Network είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που δημιουργήθηκε από και για ανθρώπους που ακούνε φωνές ή έχουν παρόμοιες ασυνήθιστες εμπειρίες, καθώς και φίλους, συγγενείς και εργαζόμενους που θέλουν να εκφράσουν έμπρακτα τις έντονες ενστάσεις τους για το πώς λειτουργεί το σύστημα ψυχικής υγείας. Επειδή η προσέγγιση του δικτύου είναι διαφορετική από την παραδοσιακή ψυχιατρική, καθώς δεν αντιμετωπίζει αυτές τις εμπειρίες ως ψευδαισθήσεις και συμπτώματα ενός ελαττωματικού εγκεφάλου, αλλά ως βιώματα με νοήματα που συνδέονται στενά με την προσωπική ιστορία κάθε ατόμου. Επειδή η λύση που συνότερα προτείνει η ψυχιατρική είναι η καταστολή, με πολλές καταστροφικές προεκτάσεις όπως ο στιγματισμός, η κοινωνική απομόνωση και η αποδυνάμωση. Και δεν αφήνουμε και απ' έξω τις οργανικές και σωματικές παρενέργειες των φαρμάκων. Επειδή το Hearing Voices Network τίθεται ενάντια σε μοντέλα χειραγώγησης και προσπαθεί να προσφέρει επιλογές χειραφέτησης που επικεντρώνουν στην αυτοβοήθεια και αξιοποιούν την πολύτιμη γνώση των ανθρώπων που έχουν γίνει ειδική βάση των εμπειριών τους. Επειδή η πολυφωνία είναι χαρακτηριστικό της εμπειρίας μας και του τρόπου έκφρασής μας σε μια κοινωνία που μας απομονώνει από την εργασία και μας χαρακτηρίζει ανάπηρους, ώστε στη συνέχεια να μας κάνει μέρος του φαύλου κύκλου των πενιχνών επιδομάτων, των διαγνώσεων αναπηρίας και των ψυχοφαρμάκων. Και όλα αυτά σε ένα εργασιακό πλέγμα εκμετάλλευσης με πενιχρούς μισθούς και ελάχιστες θέσεις εργασίας και αυτές σχεδόν αποκλειστικά στην καθαριότητα. Επειδή οι συνάνθρωποι μας και ομότιμοι μας υποφέρουν κάθε μέρα σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και στις δομές της κοινωνίας προωθεί την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ειδικά σήμερα, εδώ σε μια συζήτηση με τίτλο Ακούγοντας την ψυχή, δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε την αγωνία μας για τις περιστρεφόμενες πόρτες των ψυχιατρίων και τη βιαιότητα των ακούσεων νοσηλείων και θεραπείων. Ακούγοντας την ψυχή για εμάς σημαίνει να ακούσουμε και τις φωνές που εκφράζουν αυτή την αγωνία. Θέλουμε σήμερα να σταθούμε ειδικότερα στο μέτρο της υποκριτικής θεραπείας της κοινότητας. Μια πρόταση στο Υπουργείο Υγείας ως εναλλακτική ως προς την ακούσια νοσηλεία. Ένας νόμος ο οποίος είναι υπό συζήτηση από το Υπουργείο Υγείας. Δεν ξέρω, τώρα ένας νόμος λύνει, ο άλλος δεν είναι λίγα περίεργα όλα αυτά. Εναλλακτική όπως την ακούσια νοσηλεία, λοιπόν, πρόταση που έχει αποτύχει στις περισσότερες χώρες που έχει εφαρμοστεί, έχοντας δεχτεί σοβαρές κριτικές. Ένας επιπλέον εξαναγκασμός στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, που το μόνο που θα επιτύχει θα είναι να κάνει την κοινωνία ακόμα πιο δυσλειτουργική και τη σχέση οικογένειας, επαγγελματιών και άμεσα ενδιαφερόμενων πιο δύσκολη. Γιατί τελικά η ενδεχόμενη εισαγωγή της υποχρεωτικής κατοίκων θεραπείας θα αποτελεί ένα ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της βίας, ένα ακόμα πισωγύρισμα στην ταλέπορη ψυχιατρική μεταρρύθμιση, μια επέκταση της ασυλοποίησης στην κοινότητα πλέον. Χειρότερη από την ακούσια νοσηλεία στο νοσοκομείο, καθώς πλέον καταργείται θερμοθετημένα η διαφορά ανάμεσα στο μέσα, στο ψυχιατρίο δηλαδή, και το έξω, όπου και είναι αυτό, το σπίτι, ο δρόμος κτλ. Αυτή η μικρή ελάχιστη ελευθερία που έχει κάποιος να παίρνει το εξιτήριό του. Για εμάς είναι σημαντικό να αναζητηθούν εναλλακτικές που να προσανατολίζονται προς μια χειραφετική κατεύθυνση. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν και αναφέρουμε τι μπορεί να οδηγήσει προς αυτή. Έννοιες όπως προσωπική συνάντηση με τον άνθρωπο που δυσφορεί, κοινή διαδικασία μάθησης, συντροφική συνεργασία κατά την ανάπτυξη κοινών στόχων, αλληλεγγύη, ανάπτυξη του δυναμικού της αυτοβοήθειας, αναγνώριση της προσωπικής ευθύνης, της ασθένειας και της υγείας. Προσπαθούν όλες να περιγράψουν ένα λιγότερο εξουσιαστικό και πιο αποτελεσματικό τρόπο συνεργασίας. Είναι γνωστό πως αυτό που τελικά θεραπεύει είναι η σχέση και όχι ο καταναγκασμός. Χρειαζόμαστε λοιπόν ηρεμία, φιλικότητα, διάθεση για συμφιλίωση και αποδοχή. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και κατανόησης και θα μας συνοδεύσουν σε ένα ταξίδι κατανόησης της εμπειρίας μας, των φωνών και της παράνοιάς μας, χωρίς καταστολή φαρμακευτική ή άλλη, χωρίς εξαναγκασμό, καθυλώσεις και οποιαδήποτε μορφή βίας. Χρειαζόμαστε ενημέρωση και γνώσεις πάνω στα θέματα αυτά. Εναλλακτικές προτάσεις πέρα από το μονόδρομο των φαρμάκων, όπως είναι οι ομάδες ομότιμης υποστήριξης, αλλά και υποδομές νέες τόσο στο νοσοκομείο
όσο και στην κοινότητα. Χώρους όπου θα μπορεί κανείς να εκτενώνει την επιθετικότητά του και το θυμό του, όπου θα μπορεί να φωνάξει, να ουρλιάξει και να εκφραστεί. Αλλά πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε σεβασμό για τα όσα περνάμε τη στιγμή της κρίσης. Ακούγοντας την ψυχή όμως σημαίνει να σταθούμε και να ακούσουμε πραγματικά. Όμως αυτό πώς μπορεί να γίνεται, όπως σημειώνει και ο Ιταλός φιλόσοφος ψυχαναλυτής Ουμπέρτο Καλιπέρτη, στα τοπία της ψυχής, οι ηγέτες μας, αυτοί που αποφασίζουν για μας, και λέει ο ίδιος, αλεξίθυμοι, χωρίς καμιά ικανότητα συναισθηματικού συντονισμού, παρουσιάζουν χαρακτηριστικά διαφορίας και παγερής απόστασης. Πράγματα που δεν υποδεικνύουν τόσο την κυριαρχία σε μια κατάσταση, όσο σοβαρές ελλείψεις στην επικοινωνία και απώλεια της ανθρώπινης ποιότητας της σχέσης. Γιατί από την πλευρά μας αυτή την ποιότητα στις σχέσεις είναι που αναζητούμε. Ποιότητα θεραπευτική και όχι άλλες τεχνοκρατικές λύσεις, εξαναγκασμούς και περιορισμούς. Ευχαριστούμε. Δώσουμε σε αυτές τις κοινότητες την ευκαιρία να μιλήσουν. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εμπλέκονται σε αυτό που λέγεται ψυχικές παθήσεις να μιλήσουν. Να μιλήσουν από τα κάτω, να μιλήσουν οι κοινότητες, να στηριχθούμε στην αλληλεγγύη, στη συμμετοχή αυτής της άμεσης δημοκρατίας των κοινοτήτων.